Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα επαναστατικό τρόπο που μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε άμεσο εισόδημα από το ίντερνετ με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή μας. Η ιδέα για την οποία θα μιλήσουμε είναι πρωτοποριακή, καινούρια. Είμαστε από τους πρώτους στην Ελλάδα, αλλά και τον κόσμο που τη μαθαίνουμε και συνδυάζει τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες και τάσεις της σύγχρονης αγοράς, της αγοράς σήμερα. Μια επιχειρηματική ιδέα είναι καλή ή όσο πιο καλή είναι, έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, κινείται σε πλούσιους εμπορικά χώρους. Δεύτερον, κινείται σε χώρους που αυξάνουν το τζίρο τους και την επιρροή τους, όχι σε χώρους που φτύνουν. Αφορούν προϊόντα τα οποία για τα οποία υπάρχει ζήτηση και εκμεταλλεύεται και συμβαδίζει με τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς. Συγγνώμη για το ορθογραφικό, το PowerPoint το έχω φτιάξει σήμερα, κάποια λαθάκια μπορεί να τα έχει. Okay. Ας δούμε κάποια στοιχεία. Πρώτον, η ταξιδιωτική βιομηχανία είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου. Είναι κυριολεκτικά η μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου. Τζιράρει 7 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο ένα τζίρο ο οποίο συνεχώ αυξάνεται. Έχουμε εδώ πέρα ένα διάγραμμα με το πώ έχει εξελιχθεί ο αριθμό των τουριστών στο πέρασμα των χρόνων. Ο τουρισμό, όσο περίεργο και αν μα φαίνεται εμά, είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 50 και του 60. Πιο πριν δεν υπήρχε η έννοια του τουρισμού, είναι το ταξιδεύω τακτικά. Και κάθε χρόνο, ή σχεδόν κάθε χρόνο, αυξάνεται. Οι προβλέψει λένε ότι μέχρι το 2020. Θα υπάρχουν παγκοσμίω 1,6 δισεκατομμύρια τουρίστε. Σε μια πρόσφατη σύνοδο που κάνανε οι G20, καταλήξαν στο ότι τα ταξίδια και ο τουρισμό είναι ένα μέσο για τη δημιουργία θέσεων ανάπτυξη, για τη δημιουργία θέσεων εργασία, την οικονομική άνθηση και την οικονομική ανάπτυξη. Επίση, και αυτό όλοι το γνωρίζουμε πάνω-κάτω, σε μια στατιστική έρευνα που έγινε. Σε μια online στατιστική έρευνα που έγινε, όταν ρωτήσαν τους ανθρώπους να απαντήσουν αυθαίρετα τι θα, τι θα κάνανε αν κερδίζαν το λότο, το 88% απάντησε ότι θα χωράζαν ένα σπίτι, που είναι μια αυτονόητη και λογική επιλογή. Το 83% απάντησε ότι θα ταξιδεύαν όλο τον κόσμο και κερδίζαν το λότο. Μια άλλη τάση είναι το ίντερνετ. <κυκλή> πόσο μεγάλο είναι το ίντερνετ και πόσο γρήγορα αναπτύσσεται. Σήμερα στο Facebook, το Facebook χρησιμοποιούν πάνω από ένα δισεκατομμύρια χρήστε. Τα 400 εκατομμύρια από αυτού είναι συνδεδεμένοι πάνω από μία ώρα κάθε μέρα. Το Twitter το χρησιμοποιούν μισό δισεκατομμύρια χρήστε, οι οποίοι στέλνουν κατά μέσο όρο ένα tweet ο καθένα την ημέρα. σημειώνονται δηλαδή 500 εκατομμύρια tweets την ημέρα. Και πάνω από ένα δισεκατομμύριο νέοι χρήστες του ίντερνετ έχουν προσθεθεί και έχουν δημιουργηθεί την τελευταία πενταετία. Συνολικά υπάρχουν πάνω από δύο δισεκατομμύρια χρήστες του ίντερνετ σε όλο τον κόσμο. Το 45% των χρηστών αυτών είναι κάτω των 25 χρονών. Για διαφήμιση στο ίντερνετ δαπανώνται πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο και προβλέπετε ότι την επόμενη πενταετία το ποσό αυτό θα αγγίξει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Συγκεκριμένα, αν δούμε πού γίνεται αυτό ο το Google σχεδόν όλα του τα έσοδα τα έχει από την online διαφήμιση, 37 δισεκατομμύρια. Το Facebook τζιράρει 4 δισεκατομμύρια. Το Twitter σχεδόν 300 εκατομμύρια. Και ούτω καθεξής. Οπότε το Ιντερνετ είναι ένα χώρο τεράστιο, ο οποίο συνέχεια αναπτύσσεται. Εκτό από τα ταξίδια και το Ιντερνετ, υπάρχει και μια παγκόσμια τάση οι άνθρωποι να επιζητούν να δημιουργήσουν τη δικιά τους επιχείρηση και να προσπαθούν να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι, όχι τόσο να γίνουν πλούσιοι, όσο να μην εξαρτώνται από κάποιο εργοδότη. Ο Τζον Πολ Γκέτι, ο Τζον Πολ είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους που έχουν υπάρξει στον κόσμο. Το 1947 είχε πει, είχε κάνει μια δήλωση, η οποία είναι, είναι από τα ρητά που αν, αν πει κάποιο διάσημος κάτι, μένει στην ιστορία, ενώ αν το πω εγώ ή εσείς θεωρείται αυτονόητο και ξεχνιέται, είχε πει δεν θα γίνει ποτέ πλούσιο δουλεύοντα για κάποιον άλλο. Από το 1947 μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει αλλάξει. Όλοι ξέρουμε ότι δεν θα γίνει πλούσιο δουλεύοντα για κάποιον άλλο. Αλλά μέχρι πρώτη η υπαλληλική σχέση εργασία μπορεί να μη σε έκανε πλούσιο, αλλά σου έδινε ασφάλεια. Ήταν αρκετά συνηθισμένο το φαινόμενο κάποιο να ξεκινά τη σταδιοδρομία του σε μια εταιρεία, να δουλεύει 40 χρόνια σε μια εταιρεία, να παίρνει από εκεί τη σύνταξή του και να έχουμε αυτό που λέμε σε αντίθεση με του επιχειρηματίε, το κεφάλι του ήσυχο. Αυτό πια δεν ισχύει. Μελέτε λένε, και το βλέπουμε αυτό και στην Ελλάδα σίγουρα που έχουμε αυτή την κρίση, αλλά και σε όλο τον κόσμο, οι υπάλληλοι του μέλλοντο θα αλλάζουν κατά μέσο όρο 7 ή περισσότερου εργοδότε στη διάρκεια τη σταδιοδρομία του. Συγκεκριμένα την τελευταία δεκαετία οι εταιρείε Fortune 500, Fortune 500 είναι οι 500 μεγαλύτερε εταιρείε όλου του κόσμου, έχουν απολύσει 4,4 εκατομμύρια υπαλλήλου. Κάθε αλλαγή δημιουργεί κάποιε ανακατατάξει, σίγουρα δυσκολεύει πάρα, πάρα πολλού ανθρώπου και αυτό το ξέρουμε και το βλέπουμε όλοι μα. Ταυτόχρονα όμω δημιουργεί και ευκαιρίε. Οπότε υπάρχει αυτή η παγκόσμια τάση να, ...να κάνουν οι άνθρωποι επιχείρηση από το σπίτι τους και επιχείρηση από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κάθε 5 δευτερόλεπτα μια καινούργια επιχείρηση από το σπίτι ανοίγει κάπου στον κόσμο. Σχεδόν 20.000 καινούργιες επιχειρήσεις από το σπίτι ανοίγουν καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Την τελευταία 15η και αυτό είναι εξαιτία της ύπαρξης του ίντερνετ σε τεράστιο βαθμό... ...οι επιχειρήσεις από το σπίτι έχουν εξαπλασιαστεί αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τα 32 εκατομμύρια. Οπότε οι παγκόσμια τάσει που αναφέραμε είναι ο τουρισμό για τα ταξίδια, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου, είναι γρήγορα αναπτυσσόμενη και έχει ένα προϊόν το οποίο όλοι καταναλώνουν αλλά και αγαπούν. Το ίντερνετ είναι αυτή τη στιγμή ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος χώρος και τα επόμενα χρόνια και θεωρείται ότι είναι η επόμενη βιομηχανία του 1 τρισεκατομμύριου δολαριών μετά τα ταξίδια και υπάρχει τάση για επιχειρηματικότητα και ανεξαρτησία οι επιχειρήσει από το σπίτι, αυτέ οι 32 εκατομμύρια επιχειρήσει επιχειρήσεις από το σπίτι που λειτουργούν σήμερα, ουσιαστικά είναι εντό αγωγικών ο μεγαλύτερο εργοδότη παγκοσμίω. Πιθανότατα δεν υπάρχει κάποιο άλλο χώρο ο οποίο να απασχολεί σήμερα 32 εκατομμύρια εργαζόμενου ή επιχειρηματίε. Η ιδέα για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα κινείται στον χώρο του τουρισμού, τον πλουσιότερο χώρο παγκοσμίω, προωθείται και κινείται στο ίντερνετ με παγκόσμια περιθώρια ανάπτυξη και δυναμική και δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να αποκτήσει τη δική του επιχείρηση μέτρα το σπίτι, δηλαδή μια επιχείρηση χωρί ρίσκο, χωρί λειτουργικά έξοδα, χωρί να χρειάζεται να έχει υπαλλήλου, ενίκεια κ.ο.κ. Οπότε πρακτικά αυτό, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Για μια ιδέα και για μια επιχείρηση που συνδυάζει αυτέ τι τρει τάσει. Η σημερινή παρουσίαση είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στην εισαγωγή και στο κυρίω θέμα. Στο εισαγωγικό πρώτο μέρο θα δούμε πώ μπορούμε να έχουμε από σήμερα και εντελώ δωρεάν ένα online ταξιδιωτικό γραφείο και να κερδίζουμε χρήματα από κάθε ταξίδι που κάνουμε εμείς, οι φίλοι μας ή οι φίλοι των φίλων μας, και ούτω καθεξής, μέχρι 5 γενιές βάθους όπως λέμε, θα εξηγήσουμε ακριβώς τι είναι αυτό. Στο κύριο μέρος της παρουσίασης, στο δεύτερο μέρος, θα δούμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε άμεσα εισόδημα μέσω ενός ταξιδιωτικού κλαμπ που παρέχει τη δυνατότητα πολυτελών διακοπών με μεγάλες εκτόσεις, οι οποίες φτάνουν μέχρι και το 65% ή και παραπάνω της εκατό, σε ξενοδοχεία που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Το πρώτο μέρος τώρα. <coughs> πώς μπορούμε να έχουμε σήμερα εντελώς δωρεάν ένα online ταξιδιωτικό πρακτορείο δικό μας και να δημιουργούμε ένα εισόδημα από αυτό το πρακτορείο. Λογικά όσοι είστε εδώ μαζί μας για πρώτη φορά, ο άνθρωπος που σας έχει καλέσει πρέπει να σας έχει στείλει μια τέτοια φόρμα, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας σε αυτή τη φόρμα, ουσιαστικά αποκτάτε αυτό το δικό σας πρακτορείο. Είναι τόσο απλό. Αν δεν σα έχει στείλει ο άνθρωπο που σα κάλεσε αυτή τη φόρμα, ζητήστε του να σα τη στείλει. Συμπληρώνοντά τη, θα καθοδηγηθείτε σε μια τέτοια σελίδα αυτό το κομμάτι στο οποίο έχω τραβήξει screenshot ουσιαστικά σας έχει την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία πρέπει να πάτε, ένα username και ένα password που θα σας ζητηθεί να βάλετε και είστε τελείως έτοιμοι να μπείτε μέσα να προωθήσετε αυτή τη σελίδα στο facebook, στο Twitter όπου θέλετε. Όποιο εισιτήριο κλείνεται μέσα από αυτή τη δικιά σας μηχανή αναζήτησης, εσείς θα κερδίσετε κάποιες προμήθειες. Αυτό είναι τελείως δωρεάν και αυτό δεν πληρώνουμε τίποτα. Οπότε σε κάθε δική μα αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, κράτηση ξενοδοχείου, ενοικίε αυτοκινήτου, κρουαζιέρα ή αγορά πακέτου διακοπών, με τι εταιρείε που ήδη γνωρίζουμε, δεν μιλάμε δηλαδή για μια καινούργια αεροπορική εταιρεία που πρέπει να κλείσουμε εισιτήρια από εκείνη για να έχουμε κέρδο, με τι εταιρείε που ήδη γνωρίζουμε και στι τιμέ τη αγορά, παίρνουμε το 50% τη προμήθεια που δημιουργείται από το ταξιδιωτικό γραφείο σαν επιστροφή χρημάτων. Δεν μιλάμε για πόντου ή μίλια ή κάποιο άλλο περίεργο point system που πρέπει να εξοδευτεί μέσα στην εταιρεία. Μιλάμε για χρήματα, για ευρώ που μπαίνουν στο λογαριασμό μα, στην κάρτα μα. Επίση, να ξεκαθαρίσω ότι όταν λέμε το 50%, όταν κάποιο κλείσει ένα εισιτήριο που κάνει 500 ευρώ, δεν μιλάμε ότι θα κερδίσει τα 250 ευρώ. Μιλάμε το 50% αυτή τη πολύ μικρή προμήθεια που γεννιέται, έτσι, για να είμαστε ξεκαθαροί. Αν συστήσουμε σε αυτό το online πρακτορείο ένα φίλο μα, ή αν δεν είναι φίλο μα, αν το αποστάρουμε και γίνει μέλο οποιοδήποτε από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, και γίνει δωρεάν μέλο, για κάθε δική του κράτηση, είτε αυτή είναι αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείο, ενοικίε αυτοκινήτου, κροαζιέρα, αγορά πακέτου διακοπών, εκείνο θα υποφελείται από το 50% επιστροφή χρημάτων στην κάρτα του, εμεί θα κερδίζουμε το 10% επιστροφή χρημάτων. Και αυτό ισχύει σε 5 επίπεδα βάθο. Για κάθε κράτηση που γίνεται, από εμά είναι 50% τη προμήθεια κερδίζουμε. Από τι συστάσει μα, από αυτού που συστήσαν οι δικοί μα γνωστοί, οι φίλοι, α πούμε, του δικού και του δικού, 5 γενιέ βάθο, θα κερδίζουμε αυτό το 10%. Τώρα, που τι μέσα αυτό το online πρακτορείο, πώ συγκρίνεται με την αγορά. Έχουμε εδώ πέρα κάποια παραδείγματα, αλλά αυτά πάρα πολύ εύκολα μετά την παρουσίαση μπορείτε να τα μελετήσετε και μόνοι σας. Απλώς πρέπει να προσέξετε ότι οι τιμές σε εμά εμφανίζονται σε δολάρια, ενώ αν πάτε σε ένα ελληνικό πρακτορείο εμφανίζονται σε ευρώ. Απλώς επειδή αυτό είναι διεθνές, σε γενικέ δραμμές έχει επικρατήσει σαν διεθνές νόμισμα το δολάριο και θα πρέπει να κάνετε αυτή τη μετατροπή. Έχουμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα για πτήση από Αθήνα μέχρι Παρίσι και συγκεκριμένη με ίδια αεροπορική εταιρεία, με ίδια, ίδια πτήση ακριβώς. 2.162 ευρώ ένα γνωστό ελληνικό πρακτορείο online, 1976 ευρώ από εμά, είμαστε σε αυτό το παράδειγμα αρκετά φθηνότεροι. Σε ένα άλλο παράδειγμα, Αθήνα Παρίσι πάλι, με ίδια αεροπορική εταιρεία, είμαστε 42 ευρώ ακριβότεροι, οπότε κάποιο πιθανώ να θελήσει να κλείσει, να μην χρησιμοποιήσει αυτό το πρακτορείο, να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο. Δεν λέμε, το ξεκαθαρίζω αυτό, δεν λέμε ότι στο στο συγκεκριμένο πρακτορείο έχουμε τι φτηνότερες τιμέ αγορά, τι γενικέ γραμμέ οι, οι τιμέ. Και αυτό μπορείτε να το ψάξετε μόνοι σα. Είναι πάρα, πάρα πολύ καλέ, αλλά όπω σε όλα τα πράγματα τη αγορά, δεν υπάρχει κάτι ιδανικό, δεν υπάρχει κάποιο που έχει πάντα τι καλύτερε τιμέ. Κάποιε φορέ είμαστε φτηνότεροι, κάποιε είμαστε ακριβότεροι. Κλείνουμε εισιτήριο από εδώ, μόνο όποτε μα συμβαίνει να κλείσουμε εισιτήριο από εδώ. Ένα άλλο παράδειγμα πάλι για Αθήνα Παρίσι, 575 με 574. Πρακτικά είναι η ίδια τιμή, άρα το κλείνουμε από εδώ και παίρνουμε και επιστροφή χρημάτων. Επίση, σε πάρα, πάρα πολλά ξενοδοχεία που μπορούμε να κλείσουμε από αυτό το online πρακτορείο, υπάρχει κάτι που λέγεται 110% εγγύηση καλύτερη τιμή. Αυτό με απλά λόγια, αν διαβάσετε του όρου, σημαίνει ότι αν κλείσετε από εδώ ένα ξενοδοχείο, α πούμε, το οποίο κοστολογείται 200 ευρώ και το βρείτε οπουδήποτε αλλού, α πούμε, 150 ευρώ φτηνότερα, εκείνοι θα σα επιστρέψουν, και αυτό το έχουμε δοκιμάσει, αυτό όντω γίνεται, θα σα επιστρέψουν τα 50 ευρώ τη διαφορά. Άρα είστε σίγουροι ότι θα χάσετε και σας πληρώνουν και άλλο ένα 10% της διαφοράς επιπλέον. Οπότε, αν έχουμε ένα παράδειγμα, κάνουμε μια κράτηση με 200 και το βρείτε άλλο 150 ευρώ, θα σας επιστρέφουν στην κάρτα σας όχι 50 ευρώ, αλλά 55 ευρώ, 10% παραπάνω. Ούτως ώστε να είστε σίγουροι, όταν υπάρχει αυτό το 110% best rate guarantee, ότι έχετε κάνει τη, την καλύτερη κράτηση που θα μπορούσατε να κάνετε. Αυτό το online ταξιδιωτικό γραφείο δεν δίνει πολλά χρήματα, αλλά έχει την τάση να γίνει viral. Αλλά αν σκεφτούμε τα site που είδαμε πριν, Facebook, Yahoo, Google, Twitter και ούτω καθεξής, έχουν ένα κοινό στοιχείο, είναι τα μεγαλύτερα site του κόσμου, γιατί επειδή είναι δωρεάν, επειδή επιτρέπουν στον κόσμο να συμμετέχει δωρεάν. Αυτό το online ταξιδιωτικό γραφείο δημιουργεί πολύ μικρέ προμήθειε, αλλά έχει την τάση να γίνει viral. Συγκεκριμένα, όταν ξεκινήσαμε μετά από περίπου μια εβδομάδα, τα δωρεάν μέλη των δικών μου πέντε πρώτων γενιών στι συστάσει ήταν 400. Χθε που έφτιαχνα αυτό το PowerPoint, είχα φτάσει στα 1840, αυτό είναι κάτι που όσο προχωράει αυτή η εταιρεία και αυτή η διαφήμιση στόμα με στόμα, και όσο άνθρωποι κάνουν κρατήσει και τιμέ που βρίσκουν οι καλύτερε καθεξής, προφανώ αυτό το νούμερο θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει, επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο να συμμετάσχει κάποιο, επειδή είναι κάτι τελείω δωρεάν. Έτσι είναι τόσο απλό. Βέβαια, το δωρεάν ταξιδιωτικό γραφείο χρειάζεται και πάρα πολύ χρόνο, αλλά και πάρα πολύ κόσμο για να αποδώσει. Και συγκριτικά με θα, θα δούμε στη συνέχεια δίνει τα λιγότερα χρήματα, συγκεκριμένα δίνει εξαιρετικά λίγα χρήματα. Δεν μπορεί κάποιο να βγάλει άμεσο εισόδημα, δηλαδή στου επόμενου ένα, δύο, τρει μήνε, σοβαρό. Από αυτό το, το δωρεάν ταξιδιωτικό γραφείο είναι κάτι που πρέπει να το δείτε σαν ένα μακροχρόνιο εισόδημα που καλό είναι θα έρθει, αλλά θα έρθει επικουρικά παράλληλα με ό,τι θα δούμε στη συνέχεια. Και είπαμε το online ταξιδιωτικό γραφείο, σε αυτό αποκτάτε πρόσβαση τα στοιχεία σα σε αυτή τη φόρμα. Λογικά σα την έχει ήδη στείλει ο άνθρωπο που σα κάλεσε. Πάμε τώρα στο κύριο θέμα. Τη δημιουργία άμεσου εισοδήματο. Ποιο είναι το προϊόν μα, καταρχά. Το προϊόν είναι η συμμετοχή σε ένα club, το οποίο δίνει τη δυνατότητα πολυτελών διακοπών στα μέλη του και του προσφέρει σε αυτέ τι πολυτελεί διακοπέ εκπτώσει που αγγίζουν ή και το 65%. Για να αγοράσει κάποιο αυτό το προϊόν, για να γίνει μέλο αυτού του club, για να αγοράσει αυτό το membership κληρώνει μία φορά 100 δολάρια, τα οποία σε ευρώ είναι περίπου 74 ευρώ, και από εκεί και πέρα, από το δεύτερο μήνα και μετά, πληρώνει μία μηνύα συνδρομή, η οποία είναι 30 δολάρια, δηλαδή 22 ευρώ το μήνα. Και είπαμε ότι κάποιο που δίνει αυτά τα χρήματα αποκτά πρόσβαση, δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, είναι, έχει εξαιρετικά εντυπωσιακέ τιμέ, αρκετά ακριβά και εντυπωσιακά θέρετρα σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει άμεσα, υπάρχουν ξενοδοχεία και στην Ελλάδα και είναι αρκετά τα ξενοδοχεία που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Έχουμε κάποια παραδείγματα, εστιάσαμε λίγο περισσότερο στην Ελλάδα. Για πολύ γνωστό ξενοδοχείο του Ρίο, αν πάμε στο, στο, ίδιο το, στο site του ίδιου του ξενοδοχείου και κοιτάξουμε την τιμή, είναι 801 δολάρια. Αν το κλείσουμε, η τιμή για τα μέλη για, μιλάμε για ακριβώ τι ίδιε ημερομηνίε. Δεν μιλάμε, δεν συγκρίνουμε τώρα Μάρτιο με Ιούλιο. Για ακριβώ τι ίδιε ημερομηνίε, για 7 διανυκτερεύσει, 800 δολάρια από το site του ξενοδοχείου, 375 δολάρια για τα μέλη. Άμεσο κέρδο, άμεσο όφελο που έχει κάποιο είναι 426 δολάρια. Πρακτικά περισσότερα χρήματα από, ό, από όσα θα δίνει για συνδρομή ένα ολόκληρο χρόνο. Στο Μαραθών επίση πολύ γνωστό ξενοδοκείο, 987 δολάρια με 650 δολάρια. Πάλι ένα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο κέρδο σε σχέση με τα χρήματα που δίνει κάποιο. Στην Κέρκυρα είναι ένα αρκετά μικρότερο κέρδο, 708 δολάρια με 650 δολάρια. Στη Μαγιόρκα είπαμε να βάλουμε και ένα διεθνέ παράδειγμα. Όλα αυτά μπορείτε να τα κοιτάξετε και με την ησυχία σα, γι' αυτό δεν έχω πάρα, πάρα πολλά παραδείγματα. Γιατί από ένα σημείο και μετά γίνεται κουραστικό. 925 δολάρια με 500 δολάρια. Μπορείτε να το ψάξετε αυτό. Υπάρχουν και συγκεντρωμένε στο site σε ένα link που λέγεται Hot Weeks, οι καλύτερε προσφορέ για κάθε μια-δύο εβδομάδε. Μιλάμε για ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, στο Παρίσι, στο Μεξικό, Ιρλανδία, Βλέπετε, Καραϊβική κ.ο.κ. για 7 διανυκτερεύσεις 300 δολάρια. 300 δολάρια είναι περίπου 220-230 ευρώ. Έτσι, μιλάμε για εντυπωσιακά καλέ τιμέ που αποκτούν οι άνθρωποι που αγοράζουν αυτό το σχετικά οικονομικό membership. Είναι ξεκάθαρο ότι εκμεταλλευόμενοι μια δυνατή προσφορά για μία εβδομάδα διακοπών, έχουμε κάνει απόσβεση περισσότερο από ένα χρόνο συνδρομής. Ποιο είναι το οικονομικό πλάνο τώρα. Το σύστημα μηβο... <coughs> αμοιβών δεν είναι πυραμίδα, παρόλο που λειτουργεί με συστάσεις, δεν είναι αυτό το ίδιο, 2 γράφουν ή αυτό το διακλαδωτό που πιθανώς να έχουμε ακούσει. Αυτό το δίκτυο αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο, <coughs> ούτω ώστε κανένας να μην μένει πίσω. Οπότε όταν εμείς ξεκινάμε στο δίκτυο, το επόμενο μέλο που θα γραφτεί από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αυτό το σύστημα είναι παγκόσμιο. Μπορεί ο από οποιαδήποτε χώρα να συμμετέχει, να γίνει μέλο. Οποιοδήποτε που θα μπει από πουδήποτε στον κόσμο, εισάγεται από κάτω μα. Ο επόμενο που θα ξεκινήσει, εισάγεται από κάτω του. Ο ένα μπορεί να είναι από την Αυστρία, ο άλλο από τη Βραζιλία, ο άλλο από την Ελλάδα κ.ο.κ. Οπότε αυτό το δίκτυο αναπτύσσεται με αυτόν τον τρόπο. Κάθε ένα που γράφεται ξεκινάει κάτω από τον άλλο. Όταν αυτή η εταιρεία θα έχει μέλη 10.000 άτομα, αυτά τα 10.000 άτομα, επόμενου που θα βρουν, θα ξεκινήσει κάτω από τον τελευταίο άνθρωπο που ξεκίνησε. Έτσι. Οπότε, αυτό μπορεί να σκεφτεί κάποιο είναι: OK, γράφομαι, μαζεύονται μέλη από κάτω μου και βγάζω λεφτά χωρί να κάνω τίποτα. Δεν είναι έτσι, αλλά όσο πιο νωρί ξεκινήσουμε, και εδώ πέρα στο πιο νωρί ξεκινήσουμε, η εταιρεία αυτή ξεκίνησε, έκανε το επίσημο launch τη 1η Τρίτου, 1η Μαρτίου. Είμαστε κυριολεκτικά στην αρχή αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν γύρω στα 700 μέλη. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 170 μέλη. Οι Έλληνε το έχουμε μάθει πάρα, πάρα πολύ νωρί και το δουλεύουμε και αρκετά αποτελεσματικά. Οπότε, όσο πιο νωρί ξεκινήσουμε, και όλοι εμεί ξεκινάμε πάρα, πάρα πολύ νωρί, και όσο περισσότερο εργαστούμε προσωπικά και ανέβουμε βαθμίδε, θα εξηγήσουμε την αυτοσυνέχεια, <χω> τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθο του αγωγού στο οποίο θα πληρωθούμε. Και αυτό είναι από σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανεβαίνοντα βαθμίδε, αποκτούμε εισόδημα από πολλέ διαφορετικέ χώρε του κόσμου εξαιτία αυτού του παγκόσμιου αγωγού που χτίζεται από κάτω μα. Το πλάνο αμοιβών, όπω θα δούμε στη συνέχεια και πάντα προφανώ κατά τη γνώμη μου, <coughs> είναι αυτή τη στιγμή το πιο πρωτοποριακό και το πιο εντυπωσιακό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο του MLM επειδή ακριβώ είναι πρωτοποριακό, λόγω αυτή τη δομή του αγωγού που πρώτη φορά βλέπουμε, θα το χωρίσουμε σε τρία μέρη, ούτω ώστε να το κατανοήσουμε πλήρω. Θα χωρίσουμε τα μπόνου σε τρία μέρη. Υπάρχουν bonus, bonus, που αφορούν την προσωπική μας απόδοση, το τι εμείς κάνουμε, το τι εμείς παράγουμε. Το δεύτερο αφορά την απόδοση της ομάδας μας. Όταν λέμε ομάδα δεν μιλάμε για τον αγωγό, μιλάμε για τα, άτομα που έχουν πηγάσει από εμά. Δηλαδή, αν εμεί έχουμε βάλει 5 και αυτοί έχουν βάλει κάποιου άλλου, αυτή είναι η ομάδα μα. Και, και τρίτον, υπάρχουν και bonus, όπω είπαμε, που πηγάζουν από τον παγκόσμιο αγωγό. Θα εξηγήσουμε λίγο αυτά διαφορετικά, ε, ξε, σε ξεχωριστέ ενότητε. Τα προσωπικά bonus. Αυτά είναι bonus που έχουν να κάνουν με τη δική μα προσωπική εργασία. Και τα παίρνουμε ακόμα και αν είμαστε στη χαμηλότερη βαθμίδα. Και αυτά τα παίρνουμε από την πρώτη εβδομάδα. Τα προσωπικά bonus είναι το training bonus, στο οποίο κάθε ένα που ξεκινάει. Κερδίζει 10 δολάρια. Αυτό ουσιαστικά μπορούμε να το θεωρήσουμε μια έκπτωση από την εγγραφή. Και όσοι έχετε λάβει email που λένε ότι έχετε κερδίσει προμήθειε, έχετε κερδίσει ένα κομμάτι από αυτή την εφάπαξ αμοιβή του training bonus. Για κάθε προσωπική εγγραφή που κάνουμε, κερδίζουμε 25 δολάρια. Οπότε οποιοδήποτε στον κόσμο μάθει αυτή την εταιρεία από εμά. Και όταν λέω οποιοδήποτε στον κόσμο, αυτό δεν είναι κάτι μη ρεαλιστικό, γιατί όταν ξεκινάμε, αποκτάμε κάποιε προσωπικέ δικέ μα σελίδε. Οι οποίε μάλιστα θα είναι και σε διαφορετικέ γλώσσε, τι οποίε θα μπορούμε να προωθούμε σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Οπότε, το οποιοδήποτε γνωρίζει την εταιρεία μέσα από, μέσα από τη δικιά μα σελίδα και ξεκινήσει, και αυτό φαίνεται μέσω ενό προσωπικού URL που έχουμε. Μην μπούμε τώρα σε τεχνικά κομμάτια. Εμεί κερδίζουμε αυτά τα 25 δολάρια σαν πόνου για την εγγραφή του. Από εκεί και πέρα, για κάθε μέλο που έχουμε συστήσει εμεί, κερδίζουμε 4 δολάρια κάθε μήνα. Αυτό αφορά τα καθαρά προσωπικά μέλη που έχουμε συστήσει εμεί, ουσιαστικά. Αποκωδικοποιώντα τα προσωπικά bonus με τέσσερι εγγραφέ. Αποσβαίνουμε πλήρω την εγγραφή μα και μαζί με κάποια άλλα bonus που θα δούμε στη συνέχεια, αποσβαίνουμε πλήρω ή σχεδόν πλήρω και την προσωπική σύνδρομή μα. Από τα κέρδη μα. Ουσιαστικά, η συμμετοχή μα μετά βγαίνει από τα κέρδη μα. Μισό λεπτό. Οκ. Okay. Το β' μέρος τώρα. Είναι τα μπόνους που πηγάζουν από την προσωπική μας ομάδα. Τα άτομα που έχουν, αυτά τα άτομα που έχουν πηγάσει από, από μας. Αυτά τα μπόνους, όπως και τα μπόνους του αγωγού, εξαρτώνται άμεσα από το τι βαθμίδα έχουμε. Να εξηγήσουμε λίγο τις βαθμίδες. Οι βαθμίδες είναι bronze, silver, gold, platinum, diamond, double diamond και το καθεξής. Είναι κάτι ανάμεσα σε μέταλλα και πολύτιμους λίθους. Bronze, είμαστε όλοι ουσιαστικά όσοι συμμετέχουμε, Κάποιο που πληρώνει τη συνδρομή του, αυτόματα θεωρείται bronze. Silver είναι όταν έχει εισάγει ουσιαστικά δύο άτομα που πληρώνουν τη συνδρομή του και έχει και 100 πόντου. Του πόντου δεν θα του αναφέρουμε τώρα γιατί πόντ είναι το εύκολο κομμάτι. Οπότε ουσιαστικά silver είναι κάποιο που έχει συστήσει δύο bronze. Gold είναι κάποιο που έχει συστήσει δύο silver. Platinum είναι κάποιο που έχει συστήσει δύο gold. Diamond είναι κάποιο που έχει συστήσει δύο platinums, double diamond το λέει η λέξη αυτός που δύο διαμάντια και ούτω καθεξής. Είναι ξεκάθαρο ότι ανεβαίνουμε βαθμίδα, αν και μόνο αν, βοηθήσουμε άτομα που έχουμε εισάγει να ανέβουν σε βαθμίδα. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα πίνακα με τις εγγραφές, ουσιαστικά ανάλογα με τη, με τη βαθμίδα μας, κερδίζουμε από 1 μέχρι 7 δολάρια για κάθε εγγραφή που γίνεται στην ομάδα μας. Μέχρι ορισμένο βάθο. Όσο, είναι είναι βαθ... όσο πιο μεγάλη είναι η βαθμίδα μα, τόσο πιο πολλά χρήματα κερδίζουμε ανά εγγραφή και τόσο και σε πιο πολλά μέλη, τόσο πιο βαθιά πληρωνόμαστε σε αυτή την ομάδα. Το τρίτο μέρο των πόνου είναι τα πόνου επί του παγκόσμιου αγωγού. Αυτό ο αγωγό μεγαλώνει καθημερινά και γίνονται εγγραφέ από όλο τον κόσμο. Όλοι, ανάλογα με τη βαθμίδα μας. Δικαιούμαστε τουλάχιστον το 1% της μηνίας συνδρομής κάποιων από τα μέλη που είναι από κάτω μας στον παγκόσμιο αγωγό. Το πόσο βαθιά θα πληρωθούμε, το πόσο βαθιά θα πληρωθούμε σε αυτόν τον αγωγό πάλι εξαρτάται από τη βαθμίδα μας. Αναλυτικότερο το οικονομικό πλάνο υπάρχουν 9 τρόποι πληρωμής. Όπως είπαμε μόνο ο πρώτος τρόπος πληρωμής αφορά τα δωρεάν μέλη, οι υπόλοιποι αφορούν τα paid μέλη είναι αυτό που είπαμε πριν, τα χρήματα που βγαίνουν από τα ταξίδια από αυτή τη δωρεάν συμμετοχή. Εδώ μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Και αυτό είναι ο πρώτο τρόπο πληρωμή, οι προμήθεια από τα ταξίδια. Ο δεύτερο τρόπο πληρωμή αφορά την πώληση σε ελληνική τιμή, χωρί να συμμετέχει κάποιο στο δίκτυο κάποιων πακέτων διακοπών, δεν θα το αναλύσουμε αυτό τώρα καθόλου. Το τρίτο είναι το training bonus, ουσιαστικά για κάθε, κάθε μέλος που ξεκινάει κερδίζει 10 δολάρια, αρκεί να δει ένα δεκάλεπτο webinar, Ουσιαστικά, όπω είπαμε, αυτό είναι ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η εγγραφή δεν κοστίζει 100 δολάρια, κοστίζει 90, αφού τα 10 δολάρια τα παίρνουμε όλοι πίσω, αφού δούμε πρώτα αυτό το δεκάλεπτο webinar. Το fast start bonus, που είναι το bonus που αφορά τι εγγραφέ που γίνονται στην ομάδα, για κάθε άνθρωπο που γράφουμε εμεί κερδίζουμε 25 δολάρια. Όταν είμαστε silver, κερδίζουμε 1 δολάριο για κάθε εγγραφή που γίνεται στο βάθο του δέντρου μα. Όταν είμαστε gold κερδίζουμε 2 δολάρια, όταν είμαστε platinum κερδίζουμε 3 δολάρια και ούτω καθεξής αυτά με κάποιες προϋποθέσεις, δεν θα τις αναλύσουμε τώρα με κάποιες προϋποθέσεις το πόσο βαθιά πάλι πηγαίνουμε σε αυτό το... στο δέντρο μας. Πάλι... Και πάλι ισχύει ο κανόνα ότι τόσο περισσότερο ανεβαίνουμε στη βαθμίδα μα, τόσο περισσότερα χρήματα κερδίζουμε, δηλαδή το 1 δολάριο γίνεται 2, 3, 4 και ούτω καθεξή, και τόσο σε περισσότερα άτομα πληρωνόμαστε εξαιτία αυτού του bonus. Το πέμπτο πόνου είναι το τρομερά απλό, ότι για κάθε μέλο που συστήσαμε, και, είναι, και πληρώνει τη συνδρομή του, εμεί κερδίζουμε 4 δολάρια το μήνα. Οπότε, αν έχουμε 10 μέλη, κερδίζουμε 40 δολάρια. Αν έχουμε 100 μέλη, κερδίζουμε 400 δολάρια και ούτω καθεξή. Ο έκτο τρόπο πληρωμή λέει ότι σαν μπρον τουλάχιστον για τα πρώτα 7 άτομα από κάτω μα κερδίζουμε το 1% τη συνδρομή του. Αυτό είναι minimum 2,1 δολάρια. Και όσο μεγαλώνει το rank μας, πληρωνόμαστε αυτό το 1% από το 8ο επίπεδο όλο και πιο βαθιά πάλι όσο μεγαλώνει η βαθμίδα μας. Ε, όταν λέω rank, μια φορά rank και βαθμίδα είναι το ίδιο πράγμα, απλώς παρασύρομαι. Ο 7ο τρόπος πληρωμής, είναι ίσως και ο πιο πολύπλοκος, είναι αυτά τα infinity bonuses. Ουσιαστικά τι λέει, ότι όταν είμαστε silver, κερδίζουμε, αυτά είναι η bonus τώρα επί του παγκόσμιου εγώ, έτσι. Όταν είμαστε silver, κερδίζουμε 30$ δολάρια. 30 λεπτά του δολαρίου σε αυτόν τον αγωγό μέχρι να βρεθεί ένα άλλο silver στο βάθο. Αν είμαστε gold, πληρωνόμαστε 60 λεπτά μέχρι να βρεθεί ο πρώτο silver στο βάθο. Από εκεί και πέρα, πληρωνόμαστε 30 λεπτά μέχρι τον πρώτο και μέχρι τον δεύτερο gold, δηλαδή αρκετά πιο βαθιά. Όταν είμαστε platinum, αν δούμε τώρα αυτό το πινακάκι, πάλι και αυτό το πινακάκι τι λέει, ότι ουσιαστικά όταν είμαστε platinum παίρνουμε 90 λεπτά στην αρχή μέχρι τον πρώτο silver, μετά 60 λεπτά, μετά 30 λεπτά σε πολύ μεγαλύτερο βάθο. Όταν είμαστε diamond, στην αρχή παίρνουμε ένα 20, μετά παίρνουμε 90 λεπτά. Όσο βαθαίνει, παίρνουμε λιγότερα χρήματα, αλλά όσο πιο μεγάλο, όσο πιο μεγάλη είναι η βαθμίδα μα, τόσο πιο βαθιά καταλήγουμε να πληρωνόμαστε σε αυτόν τον αγωγό. Τόσο πιο πολλά χρήματα παίρνουμε στην αρχή και τόσο πιο βαθιά παίρνουμε αυτά τα χρήματα. Είναι ξεκάθαρο ότι όσο πιο νωρί ξεκινήσουμε, και προφανώ, όσο περισσότερο εργαστούμε και ανέβουμε σε βαθμίδε, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθο του αγωγού στο οποίο θα πληρωθούμε από μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ξαναλέω ότι αυτοί είμαστε αρκετά τυχεροί, γιατί αυτή την εταιρεία εμεί τη μάθαμε πρακτικά πριν το ξεκίνημά τη, πριν την επίσημη έναρξή τη, και είμαστε αυτή τη στιγμή το δικό μα το ελληνικό δίκτυο. Είναι τοποθετημένο πραγματικά στι πάνω-πάνω θέσει αυτού του παγκόσμιου δικτύου. Με άλλα λόγια, αυτό που λέμε, αν από το Φεβρουάριο που ξεκινήσαμε, που ξεκινάει κάποιο, αν υποθέσουμε ότι ξεκινάει Φεβρουάριο, Μάρτιο ή Απρίλιο, όποτε ξεκινάει, αν γραφτεί και δεν κάνει τίποτα για έξι μήνε, μέχρι με τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, αλλά έξι μήνε μετά δουλέψει πολύ σκληρά και γίνει διαμάντη, θα κερδίσει πολύ, πολύ περισσότερα χρήματα από κάποιον που ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και τον ίδιο μήνα γίνει διαμάντη. Για ποιο λόγο? Γιατί ο πρώτο που επί 6 μήνε δεν έκανε τίποτα και μετά έγινε διαμάντη, θα έχει ήδη από κάτω το ένα πολύ μεγάλο αγωγό με εκατοντάδε ή χιλιάδε άτομα. Ενώ ο άλλο που θα γίνει διαμάντη μέσα σε ένα μήνα θα έχει ένα πολύ μικρότερο αγωγό, γιατί ο αγωγό αυτό θα έχει μόλι 30 μέρε για να χτιστεί. Ουσιαστικά θα κερδίσει μόνο τα μέλη που μπήκαν από την εγγραφή του και μετά, ενώ ο άλλο θα έχει κερδίσει τα μέλη που μπαίνουν εδώ και 6 μήνε. Ο 8ο τρόπο πληρωμή είναι το matching bonus. Ουσιαστικά λέει, ότι για κάθε ευρώ, για, για τις προμήθειες που κερδίζουν τα μέλη που συστήσαμε από τον αγωγό και υπενθυμίζω ότι όλα τα μέλη κερδίζουν έστω 2,1 δολάρια ή παραπάνω και πολύ παραπάνω, εμείς θα κερδίζουμε το 10% αυτών των χρημάτων. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν έχουμε συστήσει κάποιον και κερδίζει αυτός 2,1 δολάρια, εμείς μας αντιστοιχούν άλλα 21 λεπτά. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο αυτό. Αν όμως συστήσουμε κάποιον που κερδίζει 1.000 δολάρια ή 2.000 ή 3.000 δολάρια, εμείς θα κερδίζουμε έξτρα από όλα τα άλλα που παίρνουμε και έξτρα από όλα τα άλλα χρήματα που παίρνουμε εξαιτία της ανάπτυξης αυτού του δικτύου, θα κερδίζουμε 100 δολάρια, 200 δολάρια, 300 δολάρια ανάλογα, ανάλογα με τα κέρδη που έχει αυτό. Από το επίπεδο του Diamond και πάνω αρχίζουμε να κερδίζουμε και ένα 2% ουσιαστικά στα στις προμήθειες που κερδίζουν τα μέλη της ομάδας μας. Είναι ξεκάθαρο, και αυτό θέλω αν γίνεται να μείνει, ότι έχουμε όφελος να τοποθετήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους όσο το δυνατόν ψηλότερα στον αγωγό, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη στη συνέχεια από τον αγωγό και εμείς να παίρνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μάτσι μπόνους. Ο ένατος και σχεδόν τελευταίος τρόπος πληρωμής, και θα πω γιατί λέω σχεδόν τελευταίος τρόπος πληρωμής, λέει ότι το 10% του τζίρου που προκύπτει από συνδρομές αλλά και από τις προμήθειες των ταξιδιών, τοποθετείται σε ένα κουβά και αυτά τα χρήματα χωρίζονται σε πέντε ίσα μέρη. Αυτά τα πέντε ίσα μέρη τα μοιράζονται το ένα μέρος. <coughs> η πλατινένη, το άλλο η διαμαντένη, το άλλο τα διπλά διαμάντια και το καθεξής. Αν για παράδειγμα ο τζίρος της εταιρεία είναι 1 εκατομμύριο δολάρια το μήνα, και σε γενικέ γραμμέ 1 εκατομμύριο δολάρια το μήνα σημαίνει 12 εκατομμύρια το χρόνο, που δεν είναι κάποιο σπουδαίο νούμερο, είναι αρκετά μικρό νούμερο για μια παγκόσμια εταιρεία, το 10% από αυτά τα χρήματα είναι 100.000 δολάρια το μήνα, άρα οι πλατινένοι θα μοιραστούν μεταξύ του 20.000, οι διαμαντένοι 20.000 και ούτω καθεξή. Ενδέχεται αυτό το πόνου να είναι πιο κερδευ... κερδοφόρο από τα υπόλοιπα, ειδικά για το επίπεδο του διαμαντιού ή του διπλού διαμαντιού, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι ειδικά στην αρχή μια εταιρεία, γιατί στην αρχή ο τζίρο θα είναι 1 εκατομμύριο δολάρια, θα είναι αρκετά λίγοι αυτοί που θα είναι στο επίπεδο του διαμαντιού. Πιθανότητα θα είναι 3 4 ή 5 ή κάτι τέτοιο. <κυκλή> εδώ τώρα θέλω λίγο την προσοχή σα, ειδικά όσων είστε εδώ πέρα για πρώτη φορά. Ειδικά για το μήνα Μάρτιο. Υπάρχει άλλο ένα τρόπο δημιουργία κέρδου. Έχει γίνει εξή πρόκληση. Και αυτό είναι ένα από τα θετικά και ένα από τα τουλεκτήματα να ξεκινά σε κάτι νωρί. Ότι ουσιαστικά όλα. Γίνεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια και δίνονται περισσότερα κίνητρα στο ξεκίνημα μια εταιρεία. Αυτό πάντα συμβαίνει. Οπότε για το μήνα Μάρτιο, που είναι ο πρώτο μήνα επίσημη λειτουργία, έχει, έχει δοθεί από την εταιρεία εξή πρόκληση. Όσοι καταφέρουν να εισάγουν τρει συνεργάτε μέσα σε αυτό το μήνα, θα μοιραστούν το 1% του τζίρου τη εταιρεία για ολόκληρο το 2013. Υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή τα μέλη σε όλο τον κόσμο είναι περίπου 700. Ξέρουμε ότι σε ένα τέτοιο δίκτυο πάρα, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ξεκινήσει σαν καταναλωτέ, πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε και δεν κάνουν εγγραφέ. Υποθέτουμε κάτι που εμένα μου φαίνεται ίσω και φιλόδοξο, ότι θα πετύχουν το στόχο 100 άτομα. Αν υποθέσουμε ότι ο τζίρο εταιρεία θα είναι αυτό το, πάλι το, το μικρό νούμερο, των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για όλο το 2013, ουσιαστικά για τους ανθρώπους που κάνουν τρεις εγγραφές θα αντιστοιχούν 1.000 δολάρια στον κάθε ένα που απλώς έγραψε τρία άτομα μέσα σε αυτό το μήνα. Φανταστείτε, ο τζίρος εταιρεία να είναι 100 εκατομμύρια ή κάτι τέτοιο. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να ξέρουν πόσο είναι αυτό το πόνους, γιατί δεν μπορούν να ξέρουμε ούτε πώς θα πετύχουν το στόχο μέσα στο μήνα, ούτε πόσοι. Ε, ούτε, το zero, ναι, ούτε το zero που θα γίνει αλλά τέλος πάντων είναι ένα παράδειγμα αυτό για να καταλάβουμε περίπου τη, τη δυναμική Αυτό σε γενικές γραμμές με το 1% δεν ξέρω όσοι ασχολούμαστε με MLM και όσοι καταλαβαίνουμε περίπου τι σημαίνει αυτό είναι πρακτικά ένα γιγάντιο ένα bonus το οποίο πάλι δεν αφορά κέρδη αφορά το zero της εταιρείας Έτσι. Τέλος να εξηγήσουμε τι είναι το cut of day όταν συμπληρώσατε, όταν συμπληρώσατε, τη φόρμα που σας οδήγησε σε αυτό το back office, <coughs> στο οποίο είδατε και τους κωδικούς για το δωρεάν γραφείο, ταυτόχρονα κρατήθηκε για σας μια θέση στον αγωγό. Αυτή τη θέση στον αγωγό την έχετε κρατήσει, την κρατάτε, μέχρι Κυριακή ή Τετάρτη βράδυ, ανάλογα με το πότε συμπληρώσατε τη φόρμα. Όσοι βλέπετε ζωντανά αυτό το webinar, μιλάμε για Κυριακή βράδυ για σήμερα το βράδυ. Όσοι το βλέπετε μαγνητοσκοπημένοι, υπολογίζετε μόνοι σα ανάλογα με το πότε συμπληρώσετε τη φόρμα. Λογικά πρέπει να σα έχουν έρθει mail που λένε ότι ήδη έχετε κάποιου ανθρώπου από κάτω σα και ότι ήδη έχετε κερδίσει κάποια προμήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι από κάτω σα είναι οι άνθρωποι που συμπληρώσαν τη φόρμα προγραφή μετά από εσά, άσχετα με το αν έχουν ήδη πληρώσει και εσεί μπορεί να μην έχετε πληρώσει ακόμα. Και οι προμήθειε αυτέ αφορούν κυρίω τον, τον τρίτο τρόπο πληρωμή που αφορούν αυτό το 1% στην εγγραφή του κάθε ενό που γίνεται από κάτω σα. Όσο αυξάνει η βαθμίδα μα, τόσο καλύτερα και βαθύτερα θα πληρωνόμαστε σε ό,τι έχει χτιστεί από κάτω μα, ακόμα και σε ό,τι έχει χτιστεί από κάτω μα, κατά το διάστημα από την προεγγραφή μα μέχρι την εγγραφή μα. Οπότε οι άνθρωποι που έχουν μπει μετά από εσά, ουσιαστικά είναι άνθρωποι που θα σα πληρώνουν για πάντα εφόσον εσείς ξεκινήσετε μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα. <coughs> Αν δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας μέχρι σήμερα, δεν χάνετε το δικαίωμα να ξεκινήσετε, μπορείτε να ξεκινήσετε όποτε θέλετε, απλώς χάνετε τη θέση που έχει κρατηθεί, χάνονται όλα τα μέλη που θα ήταν από κάτω σας, τα μέλη αυτά σας προσπερνάνε, εσείς πηγαίνετε στον πάτο του αγωγού και κρατάτε αυτή τη θέση μέχρι το επόμενο cut-off day. Είναι ξεκάθαρο ότι η εγγραφή είναι από τα πράγματα που αν είναι να γίνουν, καλό είναι να γίνουν άμεσα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο κάποιο που μπορεί να είναι στου πρώτου 700 μια εταιρεία να είναι στου πρώτου 800 ή στου πρώτου 1000 και ούτω καθεξής. Έτσι είναι αρκετά ξεκάθαρο αυτό. Και είπαμε ότι μα συμφέρει να ξεκινήσουμε ακόμα και αν δεν ξεκινήσουμε δικτύωση άμεσα, γιατί ξεκινάει, χτίζεται ένα αγωγό από κάτω μα και ουσιαστικά είναι σαν εντό εισαγωγικών να υπάρχουν χρήματα που μα περιμένουν να τα πάρουμε. Αν δεν κεφαλαιώνοντα. Το κόστος συμμετοχής για να εκμεταλλευτούμε το πλάνο πλήρως είναι 100 δολάρια και από εκεί και πέρα δίνουμε 30 δολάρια το μήνα. Υπάρχει άλλο ένα πακέτο το οποίο κοστίζει 1600 δολάρια. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερες εκπτώσεις στα ταξίδια, όχι δυνατότητα καλύτερων αμοιβών. Οπότε όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι είμαστε, τελείως, είμαστε μια χαρά με τα 100 δολάρια. Αν τώρα κάποιος από εμά ταξιδεύει πάρα, πάρα πολύ και το συμφέρει να έχει ακόμα μεγαλύτερε εκπτώσει, αυτό είναι υποκειμενικό θέμα. Μπορεί να ξεκινήσει με τα 100 δολάρια και να αναβαθμίσει όποτε θέλει. Δεν είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει από την αρχή. Οπότε, εμεί γενικώ προτείνουμε το πακέτο των 100 δολαρίων στην αρχή. Ή αν κάποιο θέλει και προπληρώσει τη χρονιά ολόκληρη, εκεί κερδίζει, εκεί του γίνεται μια έκπτωση, νομίζω, 30 δολαρίων και ταυτόχρονα τον ανεβάζει και στη βαθμίδα του Gold. Κάτι τέτοιο μπορείτε να το κοιτάξετε αυτό. Το κόστος είναι συμβατό με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας σήμερα. Το προϊόν συμφέρει τον καταναλωτή να το αγοράσει. Έχει νόημα για τη μέση ελληνική οικογένεια να, χρησιμοποι... να... να πληρώνει συνδρομή, γιατί τελικά θα ξοδέψει λιγότερα χρήματα από ό,τι ήδη ξόδευε σε διακοπέ. Το πρόγραμμα αυτό είναι προσιτό για πάρα πολλέ διαφορετικέ χώρε, ευρωπαϊκέ και μη ευρωπαϊκέ. Υπάρχουν ρεαλιστικέ πιθανότητε διεθνούς ανάπτυξης και δημιουργία εισοδήματο από το εξωτερικό, από τη στιγμή που το μαθαίνουμε τόσο νωρί και από τη στιγμή που όλοι οι άνθρωποι που θα εισαχθούν στην εταιρεία θα το μάθουν από αυτού που είναι ήδη μέλη. Το αντικείμενο είναι ένα αντικείμενο που οι περισσότεροι βρίσκουν ελκυστικό και ενδιαφέρον και επίση έχουμε σύγχρονους τρόπους δόμησης δικτύου μέσω ίντερνετ. είναι από όσο γνωρίζω και μάλλον σε αυτό το πράγμα δεν πρέπει να κάνω λάθος η πρώτη φορά που μία εταιρεία με προϊόν ευρεία κατανάλωσης λειτουργεί και είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη σε Έλληνες από το ξεκίνημα της. Συνήθως στην Ελλάδα έρχονται εταιρείε μετά από κάποια χρόνια ή ίσως και κάποιες δεκαετίες λειτουργίας. Η επίσημη έναρξη έγινε πρώτη τρίτου. Επίσης η χώρα μας όσον αφορά το τουριστικό προϊόν είναι η πλέον κατάλληλη. Η χώρα μας δέχεται πάνω από 10 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο με ό,τι σημαίνει το να συμμετέχουμε σε μια εταιρεία με ταξίδια. Ποτέ η φράση στον κατάλληλο χώρο την κατάλληλη στιγμή δεν είχε ακριβέστερη εφαρμογή από το ότι αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στον κατάλληλο χώρο την κατάλληλη στιγμή. Η ελληνική ομάδα, όπως είπαμε, αριθμεί λίγο πάνω από 170 μέλη. Τα 170 από τα 700 μέλη της συγκεκριμένη εταιρεία είμαστε Ελληνές. Όποιο από εσά, όποιο από εμά, και αν σα κάλεσε εδώ πέρα, μπορούμε να υποσχεθούμε το εξή. Αν έχετε διάθεση να αλλάξετε τα οικονομικά σα χτίζοντα αυτό το δίκτυο, θα έχετε από εμά όση βοήθεια χρειαστείτε. Όσο και αν δυσκολευτείτε στην αρχή, όσο και αν δεν έχετε γνώση υπολογιστών ή όσο και αν δεν είστε κοινωνικοί ή δεν έχετε γνωστού και το καθεξής, θα σας βοηθήσουμε να πετύχετε αν δεν σταματήσετε να προσπαθείτε. Εμείς δεν θα σταματήσουμε αν εσείς δεν σταματήσετε. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα και αυτή είναι η υπόσχεση. Το δίκτυο αυτό μπορεί να χτιστεί με συγγενείς και φίλους, μπορεί όμως να χτιστεί και από το ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τελείω δωρεάν εκπαίδευση. Ποτέ κάποιο στα προγράμματα που δουλεύουμε δεν πληρώνει για εκπαίδευση. Έχουμε δωρεάν εκπαίδευση. Είτε επιλέξετε τον παραδοσιακό τρόπο με συγγενεί και φίλου, είτε επιλέξετε τον online, ιντερνετικό τρόπο ή κάποιο συνδυασμό του. Έχουμε δωρεάν εκπαίδευση για το πώ θα μπορέσετε να μεγιστοποιήσετε το ωφέλη σα και τελικά να γίνετε πάρα, πάρα πολύ καλοί σε αυτό το πράγμα. Οπότε συμπληρώστε τη φόρμα σα, τη φόρμα τη φωνογραφή, περάστε στον πακόφι σα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Και Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω τώρα αν ο τύπος που πηδάει από την πλαγιά <laughs> είναι η τέλεια φωτογραφία, αλλά εμένα μου φάνηκε αυτό σαν ένδειξη ελευθερία, κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων,